Εξαιρετική σημασία στη σημερινή ημέρα, Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Είναι μια καλή αφορμή για να θυμηθούμε τους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα, διότι δυστυχώς δεν τα θυμόμαστε καθόλου τη διάρκεια του χρόνου. Ποιο είναι το μήνυμα που επιθυμείτε να περάσετε? Πραγματικά έτσι είναι. Καθημερινά πρέπει να εορτάζεται η ψυχική υγεία και όχι κάθε 10 Οκτωβρίου. Όμως ίσως είναι μια ευκαιρία να ακουγόμαστε όλοι οι φορείς και φέτος μας δόθηκε ευκαιρία λέγοντας ότι συνεργαζόμαστε, διεκδικούμε όλοι μαζί για την ψυχική υγεία. Ήταν σημαντική ημέρα η σημερινή γιατί μόλις τελειώσαμε από την ημερίδα που έγινε στο Αρχαιολογικό Μουσείο υπήρχαν οι ομιλίες και των ειδικών και η ομιλία η δική μου από την πλευρά του συλλόγου της του Συλλόγου Σόψη της Πάτρας και της κυρίας εκπροσώπου από το Σθένος που είναι η αυτοεκπροσώπηση των λιπτών. Όταν ενδυναμώνονται οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν ψυχιατρικά προβλήματα, να είστε σίγουροι ότι πρώτα-πρώτα ενδυναμωνόμαστε εμείς οι γονείς που συμμετέχουμε και έχουμε στους κόλπους της οικογένειας προβλήματα ψυχικής υγείας, άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας. Μετά από αυτό το τετραήμερο που πέρασε, που ήταν γεμάτο εκδηλώσεις και δράσεις, τι έχουμε να πούμε απολογιστικά? Είστε ικανοποιημένοι, υπήρξε ενημέρωση, υπήρξε ευαισθητοποίηση από την πλευρά του κοινού? Κοιτάξτε, εμείς στο ΣΟΠΣΗ αυτός είναι ο στόχος μας. Να ενημερώνουμε την κοινότητα, τη δική μας, της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής, σχετικά με την ψυχή υγεία. Να προσπαθούμε να φέρουμε τους ανθρώπους μας σε ισότιμα με όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους, να μην αντιμετωπίζουν το στίγμα και αυτοί και οι οικογένειές τους. Να σας πω αυτό που λέει ο ποιητής, ο Κώστας Ολιβαδίτης, ο κόσμος μόνο όταν το μοιράζεσαι υπάρχει. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ρίση του ποιητή, διότι εμείς εκεί προσπαθούμε να κάνουμε να μοιραστούμε πόνους, θλίψεις, απώλειες, πληγές, διακρίσεις, να τις μετουσιώσουμε σε δημιουργία, σε ομαδικότητα, σε προσφορά και αγάπη. Και φυσικά σίγουροι να βγάλουμε το στίγμα από πάνω μας. Έτσι, κυρία Μπίκου, να είστε σίγουροι ότι αυτό το έργο του συλλόγου σας και όχι μόνο και άλλων δομών είναι γνωστό, γιατί οποιοδήποτε έχει πρόβλημα, μια απλή αναζήτηση να κάνει στο διαδίκτυο, σίγουρα θα πέσει απάνω στο έργο σας και θα ζητήσει τη στήριξή σας. Στην Πάτρα αλλά και γενικότερα. Τώρα, θα ήθελα να πούμε και δύο λόγια για την καφετέρια που άνοιξε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να στηριχθεί η συγκεκριμένη προσπάθεια. Πατρέως 86. Τι ακριβώς λοιπόν γίνεται εκεί? Για μιλήστε μας για αυτή την δράση. Είναι μια συνεταιριστική, η Κινσέπ Ένταξης, είναι μια συνεταιριστική προσπάθεια να έχουμε στους κόλπους της καφετέριας αυτής εργαζόμενους με προβλήματα ψυχικής υγείας. Και όχι μόνο μέλη του ΣΟΠΣΗ, μέλη της κοινωνίας που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Ήταν ιδιαίτερη η χαρά μας η χθεσινή. Άνοιξε χθες η καφετέρια. Πραγματικά σας λέω ότι τα δάκρυα ήταν δάκρυα χαράς, συγκίνησης, γιατί βλέπαμε πια τους ανθρώπους, τους δικούς μας ανθρώπους σε πρώτη φάση, να στέκονται στα πόδια τους.